Μπορεί η Δημοτική Αρχή να πήρε την πρωτοβουλία ενάπλασης της Ανδρέου Δημητρίου, ωστόσο η πορεία του έργου, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες, αποδεικνύει για άλλη μια φορά την έλλειψη προγραμματισμού και συντονισμού που χαρακτηρίζουν όλα σχεδόν τα έργα που κατά καιρούς υλοποιούνται. Εδώ η απροπονησία και η έλλειψη προγραμματισμού είναι απερίγραπτη. Κάθε μέρα αλλάζουν, ράβε ξύλωνε, κανείς δεν ξέρει, δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός. Το δρόμο το στενεύουν, επιπλέον σκάβοντας τα υπόγεια και τα νερά ισολίνες, αλλά και του ρεύματος, τα ξυλώνουν αυτοί γιατί δεν ξέρουν πού υπάρχουν, με αποτέλεσμα να έχουμε βλάβες διαρκώς, να καθυστερούμε. Θα στενέψουν το δρόμο στην κεντρική έξοδο της πόλης, της μοναδικής που υπάρχει τώρα. Αυτό είναι... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Δεν έχουν δει καμιά πρόνοια για τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν τώρα, πού θα πάνε όλα αυτά. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση όχι μόνο των καταστηματαρχών αλλά και των πολιτών. Είναι απερίγραπτη η κατάσταση καθημερινά. Δεν υπάρχει σχεδιασμός ούτε συντονισμός του έργου. Θα μας πάνε όλο το καλοκαίρι έτσι και θα στενέψουν αυτό το επαναλαμβάνω τους δρόμους με αποτέλεσμα όταν θα περνάνε φορτηγά από εδώ η λεωφορεία να γίνεται ένα κομφούζιο. Κάποτε είχε πει, θα το πω και τώρα, έρχεται αυτό η ρίση του Αϊνστάιν, ότι μπορεί να μετρηθεί κάποια στιγμή το διάστημα, το άπειρο δηλαδή, αλλά η ανθρώπινη βλακεία και η δημοτική απροπονησία δεν έχει προηγούμενο. Ενδεικτικό μάλιστα της κατάστασης που επικρατεί είναι το αυθαίρετο κλείσιμο του δρόμου από τα συνεργεία, όπως συνέβη την Παρασκευή το πρωί. Ενώ λοιπόν τα έργα εκτυλίσσονταν κοντά στην Αβέροφ, οι εργάτες απέκλεισαν όλο το δρόμο από το ύψος της Περικλέους και μετά προκαλώντας την έκπληξη των καταστηματαρχών. Μάλιστα, επαγγελματίας που ζήτησε να μάθει γιατί αυτός ο αποκλεισμός πήρε την απάντηση ότι ήταν εντολή του εργολάβου. Στη συνέχεια, επικοινωνώντας με τον ίδιο τον εργολάβο, του δήλωσε ότι ο ίδιος βρίσκεται στην Αθήνα και δεν έχει γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Τελικά, όπως ήταν φυσικό, ο δρόμος έκλεισε μόνο στο σημείο που πραγματικά εκτελούνταν τα έργα και όχι σε όλο σχεδόν το σύνολό του. Το συμπέρασμα που εξάγεται, δικό σας.